διάλυση της τοπικής χριστιανικής κοινότητας και αναγκαστική αποχώρηση της από τον τόπο, ο οποίος υπήρξε επί χιλιετίας η αγαπημένη πατρίδα και η κοινής του πολιτισμού και της δημιουργίας αθανάτων πνευματικών και καλλιτεχνικών έργων, των οποίων η μαρτυρία και τα μαρτύρια είναι παγκοσμίως προβεβλημένα. Ερχόμενοι στην Σμύρνη, δεν αισθανόμεθα ότι ερχόμεθα εις αυτήν την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη φορά, αλλά απλώς βιώνουμε τα συναισθήματα του ξενιτεμένου, ο οποίος επιστρέφει στην πατρίδα του, στο σπίτι του, στους δικούς του, όπως τα περιγράφει αυτά ο Σμυρνιός βραβευμένος ποιητής της Ρωμιοσύνης, Γιώργος Εφέδης, στο σύγχρονο αυτό κλέος της ακτινοβόλου Σμύρνης, εις τον γυρισμό του ξενιτεμένου, όπου λέει: «Γυρεύω τον παλιό μου κήπο, τα δέντρα μου έρχονται ως τη μέση, και οι λόφοι μοιάζουν με παιδούλια. Κι όμως σαν ήμουν παιδί, έπαιζα πάνω στο χορτάρι κάτω από τους μεγάλους ίσκους και έτρεχα πάνω σε πλαγιές, ώρα πολύ αθαγιασμένες. Και δεν είναι δυνατόν να μην νοσταλγούμε τη Σμύρνη, διότι Σμύρνη σημαίνει ήλιος, φως, θάλασσα, ως του αισθητού ηλίου αλλά και του πνευματικού, του λογικού ηλίου της δικαιοσύνης. Άρα και είναι τυχαίο ότι ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλης αυτής ήταν αφιερωμένος εις μία Αγία επώνυμο του φωτός, την Αγία Φωτεινή. Τον ήλιο που την φώτιζε μπορούσε να τον ξεκρεμάσεις και να τον βάλεις στο δισάκι σου, γράφει πάλι ο Γιώργος Εφέδης. Αυτός ο ήλιος της Μύρνης, των παιδικών του χρόνων, αυτό το φως της Μύρνης θα μετουσιωθεί αργότερα εις ποίηση, η οποία θα συντηρήσει ολόκληρο τον πνευματικό κόσμο της Ευρώπης, ώστε το 1963 να του απορρεμηθεί το βραβείο Νόμπελ. Η διάκριση αυτή ασφαλώς δεν είναι το διάκριση μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την πατρίδα του την Σμύρνη, διότι αυτή διαδραμάτισε καθοριστικών ρόλων εις την διάφραση της προσωπικότητός του και εις την ποιητική του έμπνευση. Ναι, πράγματι, η Σμύρνη ενέπνευσε τον Σεφέρη. Επί χιλιετηρίδες λοιπόν η Σμύρνη, όπως και η Κωνσταντινούπολης και η κάθε καθημάστα Ανατολία Γέννη, όντως η Καπαδοκία, επιχαίουν το φως του πολιτισμού εις την ανθρωπότητα. Η ηλιόλουστος θάλασσα της Μύρνης και της Ιωνίας έγινε το λίκνο ενός λαμπού πολιτισμού, ρίζε του οποίου χάνονται εις τον Όμηρο και φτάνουν μέχρι το Σεφέρι. Η Σμύρνη υπήρξε επί χιλιετίες ο ερωτικός δεσμός λαών, τον οποίο εακτέ διαβρέχονται από τα Αιγαιακά κύματα και έγινε κοινός αποδέκτης των πόθων της δημιουργίας αλλά και των καρμών της χαράς του πόλου των συμφορών του. Και τι δεν ήταν τα κύματα αυτής της θάλασσας κατά το παιδί της μάτων και της ακτίνας του ηλίου. Είδαν αλλημόνητες στιγμές της αλλά και στιγμές ανίποτης